Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο site την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη, η οποία είναι ψυχολόγος, επιστημονική διευθύντρια στο PSY Counselors, ένα δίκτυο που έχει να κάνει με την συμβουλευτική υποστήριξη, την κλινική ψυχολογία και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη. Κυρία Ευγενία, καλώς ορίσατε στο News Hub. Κύριε Ναμβολίτη, σας χαιρετώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συζητήσουμε τα φαινόμενα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας με τους ανηλίκους. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει επαναλαμβανόμενη είδηση η βία των ανηλίκων, και επειδή υπάρχει και το κινητό καταγράφονται και τελικά ήρθε να δείξει το μέγεθος αυτού του προβλήματος, που θέλουμε να μας δώσετε τα βαθύτερα αίτια. Δηλαδή, αν κάποιος σας έλεγε ότι πρέπει να κάνετε την ανατομία ενός εγκλήματος και θα πρέπει να κατανέμετε την ευθύνη για το καταληκτικό αποτέλεσμα που βλέπουμε στην βία των ανηλίκων, πώς θα κατανέμετε τις ευθείες σε τρία σημεία. Την ευθύνη, την ευθύνη των γονέων, της πολιτείας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, μου βάζετε και τρία σημεία, οπότε και εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να πούμε καταρχάς, κύριε Ταμοβολίτη, κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί κοινότυπο, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι η βία υπήρχε πάντοτε στις κοινωνίες. Γιατί κάποιος μπορεί να πει δεν υπήρχε βία παλαιότερα, δεν τσακώνονταν οι ανήλικοι παλαιότερα. Είναι σύμφωνη με τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η βία, αυτό είναι γνωστό, αλλά έχει μεγάλη σημασία να το έχουμε κατά νου. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να θέσει το ερώτημα, εφόσον βία υπήρχε πάντοτε στις κοινωνίες, γιατί τέτοιου τύπου περιστατικά βίας, με τέτοια συχνότητα, με τέτοια ένταση και με τέτοια σοβαρότητα κυρίως, γιατί βλέπουμε ότι πολλά από αυτά είναι πολύ σοβαρά περιστατικά βίας, δεν είναι απλά ανταλλάξαμε δυο σπροξιές έξω από το σχολείο. Λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτά τα περιστατικά δεν συνέβαιναν με τους ίδιους όρους τόσο έντονα, με τέτοια ένταση τις δεκαετίες και την Ελλάδα να μιλήσουμε, του 1950, του 1960 ή του 1970. Μάλιστα τότε οι ιστορικές συγκυρίες της ένοπλης βίας ήταν πάρα πολύ κοντά. Οι κοινωνίες, όπως λέμε τότε, ήταν σκληρές. Η φτώχεια ήταν πάρα πολύ πιο έντονη από ό,τι είναι σήμερα, σε μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και επίσης υπήρχε και ένα μεγάλο λουμπενοποιημένο, κυρίως σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, κομμάτι της κοινωνίας που ζούσε στα αστικά κέντρα, αλλά όχι μόνον. Τότε λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά τα περιστατικά βίας που συναντάμε σήμερα με την ίδια συχνότητα και την ίδια ένταση. Νομίζω ότι όλοι όσοι μας ακούν θα απαντούσαν όχι. Σε καμία περίπτωση. Βεβαίως υπήρχαν κάποια περιστατικά βίας, αλλά κανένας δεν φοβόταν να αφήσει το παιδί του στο δρόμο ή στην πλατεία να παίξει. Άρα λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα σε σχέση με την οριοθέτηση των συμπεριφορών των ανηλίκων και ποιος αναλαμβάνει ουσιαστικά τον ρόλο της οριοθέτησης. Ποιος βάζει αυτό το ως εδώ και μη παρέκει στις σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων και δει στις σχέσεις των ανηλίκων. Ποιος λοιπόν, για να έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, οριοθετεί αυτές τις συμπεριφορές? Το σχολείο μπορεί να το κάνει αυτό? Είναι ο ρόλος του να το κάνει αυτό? Η οικογένεια, με αυτήν θα έπρεπε κανονικά να ξεκινήσω. Το κάνει, είναι ο ρόλος της να το κάνει? Η ευρύτερη πολιτεία το κάνει, είναι ο ρόλος της να το κάνει αυτό το πράγμα? Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι οι γονείς καταρχάς και οι οικογένειες σε πολύ μεγάλο βαθμό, πολλές αιτίες το εξηγούν, θα ήταν μια ολόκληρη διάλεξη το γιατί η οικογένεια έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, να μιλήσουμε για τις αιτίες που η οικογένεια έχει οδηγηθεί σήμερα, να απαραιτείται από τον έλεγχο της παιδικής συμπεριφοράς. Να παραιτείται από αυτό που παραδοσιακά είναι ο γονεϊκός της ρόλος, μεταξύ άλλων. Με στερεότυπα, το λέω σε κάθε ευκαιρία που συζητάμε για αυτά τα θέματα, έτσι, ρόζα γλυκανάλα της αγάπης προσπαθεί μόνο μέσω συζήτησης, η οποία πολλές φορές είναι προσχηματική και επιφανειακή, να οριοθετήσει τις συμπεριφορές των παιδιών, και όταν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, οι γονείς παρετούνται λέγοντας, παραδείγματος χάρη, μα εγώ του το είπα και δεν με ακούει. Έρχονται π.χ. στον ειδικό ψυχολόγο και του λένε να του το πείτε και εσείς, γιατί εμένα δεν με ακούει. Λες και ο ρόλος του ψυχολόγου είναι να καλύψει το κενό διαπαιδαγώγησης που δεν μπορεί να κάνει η οικογένεια. Λοιπόν, οπότε ως προς την οικογένεια, νιώθουν αδύναμοι συχνά οι γονείς, ανήμποροι θα σας έλεγα, να αναλάβουν τον παραδοσιακό εγωνεϊκό τους ρόλο. Να οριοθετήσουν, να νουθετήσουν, να συμβουλεύσουν, να επιβάλλουν συνέπειες, μερικές φορές να τιμωρήσουν και αν αυτό χρειάζεται. Είναι απαραίτητο. Όλο αυτό που λέτε είναι εφαρμογή ενός πλαισίου νομικού άτυπου που έχει η οικογένεια για να λειτουργεί με κανόνες. Αυτό σε τι ηλικίες, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να λειτουργήσει?
για να έχει αποτελέσματα, γιατί μετά από ένα σημείο σίγουρα δεν ωφελεί. Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλο αυτό είναι συνέπεια της καλπάζουσας αύξησης, να το πούμε έτσι λίγο με το όνομά του, των αναρχοφιλελεύθερων ιδεολογιών της απεριόριστης ανεκτικότητας και επιτρεπτικότητας. Ιδεολογίες οι οποίες έχουν ακουμπήσει βεβαίως και την οικογένεια. Ένα επιτρεπτικό δηλαδή στυλ διαπαιδαγώγησης, όπου απαγορεύεται να απαγορεύεις. Διότι αν απαγορεύεις, είσαι ένας αυταρχικός γονέας και το παιδί σου μπορεί να σε χαρακτηρίσει π.χ. Φασίστα. Συμβαίνει αυτό που σας λέω, είναι πάρα πολύ συχνό. Δεν με αφήνει να βγω μετά τις 12 ο παλιοφασίστας ο πατέρας μου. Το λένε τα παιδιά και το λένε με την καρδιά τους, το πιστεύουν κιόλας. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι ιδεολογίες έχουν ακουμπήσει την οικογένεια και έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο που συμπεριφέρονταν παραδοσιακά οι γονείς. Τώρα, ως προς το κομμάτι της ηλικίας που με ρωτάτε, η διαπαιδαγώγηση συμβαίνει και η ανατροφή και η εγχάραξη αξιών, να τα βάλουμε όλα, συμβαίνει από την πρώτη στιγμή της γέννησης. Για να μην μιλήσω για το όλο το ιστορικό κομμάτι της οικογένειας, της μητέρας, της εγκυμοσύνης κλπ. Μην μπούμε σε αυτό, θα ήταν έτσι και πιο ψυχαναλυτικό και δύσκολο και δεν αφορά έστω και τη συζήτησή μας. Σίγουρα όμως από την πρώτη στιγμή της γέννησης το παιδί είναι ένα νεαρό, μικρό άτομο το οποίο γαλουχείται, εκπαιδεύεται, διαπαιδαγωγείται, αναθρέφεται. Και σε κάθε ηλικία έχει διαφορετικές ανάγκες. Στα 0, στους 5 μήνες, στους 6 μήνες, στο 1 έτος, στα 2 χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να λέει λοιπόν γονέας, και αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ συχνό, μα είναι μικρό, δεν καταλαβαίνει, λέει για το παιδί του 1,5 έτους ή 1 έτους που δεν μπορεί να το οριοθετήσει, δεν καταλαβαίνει, τι να κάνω. Εννοείται πως καταλαβαίνει με τον πιο βασικό και ουσιαστικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός, τα παιδιά νιώθουν την ψυχή μας σε αυτές τις ηλικίες. Δεν καταλαβαίνουμε την έννοια που το εννοείτε εσείς και εγώ ή το εννοούν οι ενήλικες. Νιώθουν την ψυχή μας, άρα καταλαβαίνουν το βαθύτερο κομμάτι του εσωτερικού μας κόσμου και νιώθουν την ανυμπόρια του γονιού να τα βοηθήσει, να τα οριοθετήσει και τελικά να νιώσουν ασφάλεια, γιατί έχουν απέναντί τους ένα ενήλικο άτομο που μπορεί να παίξει το ρόλο του γονέα, να στηριχτούν και να βασιστούν πάνω του. Λοιπόν, άρα οι σημερινοί γονείς, για να το μαζέψω λίγο αυτό, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, να πούμε ότι καταρχάς παρετούνται από τον παραδοσιακό ρόλο τους. Και κάπου μεταξύ επιτρεπτικότητας και ανεκτικότητας έχουν χάσει τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν ουσιαστικά με τα παιδιά τους και να ελέγχουν τις συμπεριφορές τους, οπότε επικοινωνούν στα πλαίσια μιας γλυκανάλα της αγάπης. Λοιπόν, τώρα, το άλλο κομμάτι που αφορά και το σχολείο, θα έλεγα ότι συνδέεται με έναν, και εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αίτια που εξηγούν γιατί το σχολείο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ελέγξει τους μαθητές και να οριοθετήσει τις συμπεριφορές των μαθητών, και αυτό από μόνο του θα ήταν μια ξεχωριστή, όχι εκπομπή, διάλεξη. Όσο πιο συνοπτικά όμως γίνεται, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως έχει επικρατήσει στις οικογένειες αυτή έτσι η ιδεολογική επιτρεπτικότητα σε σχέση με την οριοθέτηση των παιδικών συμπεριφορών, στην εκπαίδευση έχει επικρατήσει ένας ανορθολογικός παιδαγωγισμός, όπου ουσιαστικά καταδικάζεται κάθε τιμωρητική βία εκ μέρους των εισαγωγικά φορέων της εξουσίας. Δηλαδή και των γονέων, αλλά όσον αφορά το σχολείο, των δασκάλων. Συνεπώς, αυστηρές ποινές, αυστηρές τιμωρίες, και δεν αναφέρομαι βεβαίως σε, γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει αυστηρές τιμωρίες, τι εννοεί, να ξαναγυρίσουμε να δέρνει ο δάσκαλος στα παιδιά και να μπαίνει στην τάξη με βέργα. Προφανώς και δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτό θα ήταν έτσι μια χοντροκομμένη, πάρα πολύ χοντροκομμένη αντιμετώπιση και για πολλούς λόγους λάθος, αλλά τέλος πάντων δεν είναι εκεί η ουσία. Το ίδιο το γεγονός λοιπόν ότι το να μπω σε μια διαδικασία να τιμωρήσω, να επιβάλλω συνέπειες και γενικότερα να ελέγξω όσον αφορά τις παιδικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται στο σχολείο και τις εφηβικές συμπεριφορές εγκληματικότητας και παραβατικότητας που εκδηλώνονται στο σχολείο, αυτό επίσης είναι, θα λέγαμε σήμερα, κόκκινο πανί. Πολλοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν, και θα είχα άπειρα παραδείγματα να συζητήσω μαζί σας, πολλοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν συχνά αντιμέτωπους τους ίδιους, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι, με συγχωρείτε, με τους ίδιους τους γονείς στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν κάποιους κανόνες και κάποια όρια στις συμπεριφορές. Είναι σύμμαχοι με τα παιδιά, δηλαδή, γονείς. Ξέρετε, επιτρέψτε μου, νομίζω σύμμαχος με τα παιδιά
είναι ο δάσκαλος, όπως και ο γονέας, ο οποίος πραγματικά διαπαιδαγωγεί. Γιατί αυτό έχουν ανάγκη τα παιδιά. Τα παιδιά προκαλούν με τις συμπεριφορές τους. Προκαλούν το ενήλικο περιβάλλον. Προκαλούν το ενήλικο περιβάλλον να τα πλαισιώσει. Και όσο το ενήλικο περιβάλλον παρετείται από αυτό το χρέος ρόλο του, τι κάνουν τα παιδιά? Συνεχίζουν να προκαλούν ακόμα περισσότερο. Και από αυτή την άποψη θα λέγαμε, έχουν δίκιο. Πάντως, μπορούμε και εμείς σαν ενήλικες να το καταλάβουμε. Μέχρι να μου βάλεις όρια, θα σε προκαλώ. Αυτό που λέμε, πού φτάνουν τα όρια σου, θα σε πατάω, θα σε χτυπάω, θα σε βρίζω. Πού φτάνουν τα όρια σου, μέχρι ποιο σημείο αντέχεις, μέχρι ποιο σημείο ανέχεσαι. Υπάρχει δηλαδή, όταν λέω σύμμαχος είναι ο γονέας, υπάρχει ας πούμε η εύνοια του γονέα και υποστηρίζει, υπερασπίζει το παιδί όταν έχει μια τέτοια συμπεριφορά? Και αν, γιατί όλο αυτό που μας λέτε παρουσιάζει ένα περιβάλλον ατιμωρησίας σε τέτοιες συμπεριφορές, ας πούμε αυθάδειας και μη σεβασμού στους μεγαλύτερους, κυρίως του δασκάλους, όλο αυτό που μας περιγράφετε δεν είναι, ας πούμε, ο χορηγός της μικροπαραβατικότητας στην επόμενη φάση, στην ηλικιακή? Βεβαίως, και το πάρα πολύ σωστά σε αυτό που λέτε. Απλά ήθελα να προβοκάρω λέγοντας ότι αυτός ποιος είναι ο πραγματικός σύμμαχος των παιδιών. Βεβαίως, λοιπόν, προφανώς, αυτού του τύπου η ατιμωρησία ενισχύει μικροπαραβατικές και όχι μόνο μικρό, σοβαρά παραβατικές, συχνά αρκετά βίαιες έως πολύ βίαιες και εγκληματικές ακόμα συμπεριφορές στο ειδησιογραφικό δελτίο. Αλλά όχι μόνο, γιατί πολλά δεν φτάνουν στη δημοσιότητα. Στα γραφεία των ψυχολόγων συχνά φτάνουν πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια βίας. Είτε φτάνουν οι θύτες με διαγνώσεις εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής, φτάνουν στους ψυχολόγους για να μπουν σε διαδικασία παρακολούθησης ή τα παιδιά και η οικογένεια, είτε τα θύματα των συμπεριφορών αυτών. Λοιπόν. Σε όλο αυτό που μας περιγράφετε τώρα, επειδή ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία και η εξέλιξη αλλάζει τα μεγέθη, τα social media, που σίγουρα και αυτό θα ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή, αλλά προσπαθούμε τώρα να τα συνοψίσουμε. Τα social media πόσο επηρεάζουν και κυρίως με τα πρότυπα τα οποία προβάλλουν? Αναφερόμενο στα πρότυπα, φαντάζομαι ότι εννοείται την τραπ κουλτούρα και όλα αυτά αυτές έτσι τις υποκουλτούρες της νεολαίστικης βίαιης συμπεριφοράς. Λοιπόν, προφανώς, νομίζω ότι η απάντηση ως προς το αν επηρεάζουν ή όχι τα social media, προφανώς όλα αυτού του τύπου τα εργαλεία, εφόσον έχουν μπει σε τόσο μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα των παιδιών, επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή, τον τρόπο που σκέφτονται. Είναι έτσι κι αλλιώς τα social media. Μέσα από εκεί γίνεται συχνά το marketing και η ιδεολογική, σε εισαγωγικά, βρώμικη δουλειά, να το πούμε έτσι, αλλαγής των νοοτροπιών. Προφανώς, λοιπόν, και επηρεάζονται πάρα πολύ τα παιδιά από τη χρήση των social media. Αλλά αυτό που θα σας ρωτούσα, γιατί μπορώ να πω πολλά για την drag culture, όπως λέτε, είναι ένα θέμα από μόνο του. Ποιος ακριβώς φτιάχνει προφίλ σε ένα παιδί? Ξέρουμε πάρα πολύ στο Facebook, στο Instagram, ξέρουμε στο TikTok. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να μπορείς να φτιάξεις ένα προφίλ σε social media πρέπει να δηλώσεις ότι είσαι πάνω από τα 18. Πρέπει να έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ, άρα κάποιος να πληρώνει την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, γιατί η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν δίνει τη δυνατότητα λογαριασμού σε ένα παιδί 10 ετών. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Και συγχρόνως χρειάζεσαι ένα κινητό smart, το οποίο κάνει αρκετά χρήματα, έως πάρα πολύ αρκετά χρήματα, το οποίο βεβαίως δεν δούλεψες μόνο σου στα φανάρια ως εγκαταλελειμμένο παιδί και τα έβγαλες καθαρίζοντα τζάμια, αλλά κάποιος ενήλικος, είτε άμεσα οι δυο γονείς σου ή κάποιο στενά συγγενικό πρόσωπο, διέθεσε αυτό το χρηματικό ποσό για να το αγοράσεις. Τώρα η επόμενη ερώτηση σε αυτό τώρα που περιγράφεται είναι μονόδρομος. Ο γονεϊκός έλεγχος που προτείνουν, ας πούμε, οι εταιρείες, πόσο μπορεί να προφυλάξει τα παιδιά και πόσο μπορεί να κρατήσει ενήμερο το γονέα για τα κανάλια που μπαίνουν, ας πούμε, τα παιδιά ή τα προφίλ που συμμετέχουν? Όλα αυτά, όλες αυτές οι λύσεις, ας το πούμε έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ημίμετρα. Βεβαίως, εδώ που έχουμε φτάσει, πολλές φορές θα συμβιβαστούμε και με τα ημίμετρα. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει άλλη λύση, βεβαίως και εμείς από την πλευρά μας, αλλά και το σχολείο, προτείνουν στους γονείς τέτοιου τύπου εφαρμογές όπου ελέγχουν τη χρήση του κινητού από το παιδί, μπορούν να κόψουν στο μισάωρο ή στη μία ώρα το ίντερνετ κλπ. Θα πρέπει όμως, και ίσως αυτό έχει σημασία έτσι όσο προχωράει η συζήτηση και μπορεί να φτάνει και προς το τέλος, έχει σημασία νομίζω να το θέσουμε, ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να τη διαχειριστούμε λίγο ή πολύ με ημίμετρα, αλλά αν θέλουμε σοβαρά να την προσεγγίσουμε,
θα πρέπει να μπουν πολύ πιο ουσιαστικά ερωτήματα ως προς τις αιτίες εμφάνισης τέτοιου είδους βίας, παραβατικότητας και εγκληματικότητας στους ανηλίκους και συγχρόνως να προσεγγιστούν λύσεις ουσιαστικές, σοβαρές και ριζικές. Και μέσα σε αυτές μόνο να σας πω τις σοβαρές, ουσιαστικές και ριζικές λύσεις δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μόνο η κρατική βία και καταστολή. Δηλαδή αυτό που βλέπω, να το πω απλά, είναι από τη μία μεριά ένα κρατικό αφήγημα και πρόταση ταυτόχρονα ότι θα αυστηροποιήσουμε πάρα πολύ τα μέτρα και το πόσο θα τα αυστηροποιήσουμε ανάλογα την ιδεολογική αφετηρία του καθενός μπορεί να το τραβάει από τα μαλλιά όσο θέλει. Να αυστηροποιήσουμε λοιπόν πάρα πολύ τα μέτρα. Πολύ ωραία, να αυστηροποιήσουμε τα μέτρα. Θα λυθεί το πρόβλημα? Αν δηλαδή σε κάθε σχολείο που έχει 150 μαθητές θα είναι ένας αστυνόμος πίσω από κάθε μαθητή έφηβο, ο οποίος γυρνάει στο σπίτι μόνος του και θα τον παίρνει από πίσω για να δει αν θα κάνει περιστατικό βίας ή θα εμπλακεί ή θα είναι θύμα του, πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτό? Ξέρουμε πολύ καλά λοιπόν ότι οι νόμοι, για να έχουν ένα νόημα, πρέπει να ακουμπάνε σε μια κοινωνία η οποία είναι σε θέση και να τους εφαρμόσει, αλλά και συγχρόνως να φτάνει τα πράγματα, να διαχειρίζεται τα πράγματα ως κοινωνία με τέτοιο τρόπο που να μην χρειάζεται για κάθε περίπτωση, για το σύνολο των εκατομμυρίων του πληθυσμού της Ελλάδας, να εφαρμόζονται ποινές τέτοιου τύπου. Αλλιώς είναι ανεφάρμοστο το όλο σύστημα. Είναι, θα σας έλεγα, ουτοπικό. Δεν μπορείς. Έγραφα χαρακτηριστικά σε ένα άρθρο στο δρόμο της αριστεράς του Σαββάτου, που μας πέρασε χτες, 5 Οκτώβρη. Τι θα πούμε ακριβώς? Αστυνόμους και στα νηπιαγωγεία? Αρχικά σύσταση και μετά αναμορφωτήριο για τον ήπιο που έβαλε την ξυλοπογιά στο μάτι του συμμαθητή του? Ως πού θα φτάσει λοιπόν? Προφανώς άρα, για να εξηγήσω τι θέλω να πω, πρέπει να ξαναδούμε τα μέτρα και τις ποινές, γιατί περάσαμε σε ένα καθεστώς απόλυτης ατιμωρησίας, είτε σε νόμους που δεν εφαρμόζονται, είτε σε νόμους που ακυρώθηκαν σε σχέση π.χ. με το τι ποινές μπορεί να επιβάλλει το σχολικό πλαίσιο στους μαθητές. Αλλά από εκεί και ύστερα θα πρέπει να ρωτηθούμε και να σκεφτούμε σοβαρά πώς, αν η ίδια η κοινωνία δεν αποφασίσει να ενεργοποιηθεί, κύριε Ραμοβολίτη, δημιουργώντας κατά τη γνώμη μου πυρήνες θεσμοθετημένης και οργανωμένης ταυτόχρονα πρόληψης και αυτοάμυνας, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες εμφάνισης τέτοιων φαινομένων άγριας βίας και εγκληματικότητας από την πλευρά των ανηλίκων, θα καταφεύγουμε αναγκαστικά σε αστυνομικά μέτρα, τα οποία, όπως είπα και προηγουμένως, ή θα μένουν μόνο σε εξαγγελίες ή δεν θα εφαρμόζονται καθόλου, θα είναι άρα τελείως προσχηματικοί νόμοι, ή αν εφαρμόζονται με στόχο την αποτελεσματικότητα, θα μετατρέψουν την κοινωνία σε ένα απρόσωπο πανοπτικό μηχανισμό αστυνόμευσης, όπου δεν θα υπάρχει κανένα σεβασμός προς τον άλλο και κάθε φορά που δεν με βλέπει ο αστυνόμος, η κάμερα ή κάποιος ο οποίος είναι έτοιμος να στείλει το βίντεο που με βιντεοσκοπεί για να με τιμωρήσουν, θα κάνω τα χειρότερα. Αν λοιπόν η κοινωνία δεν αποφασίσει ότι πρέπει να αφυπνιστεί σε σχέση με αυτό, κάθε τι αναλόγως τραγικό θα χτυπάει διαρκώς την πόρτα μας. Αυτό λοιπόν που βλέπω, για να ξανάρθω σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, είναι ότι από τη μία λοιπόν υπάρχει ένα αφήγημα, παύλα πρόταση, περί της αυστηροποίησης της καταστολής και των συνεπειών, που πρέπει να το δούμε βεβαίως, αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι η πανάκια. Και από την άλλη μεριά, ένα έτσι θα σας έλεγα πιο σε εισαγωγικά αριστερό, που δεν είναι καθόλου αριστερό επί της ουσίας, πλαίσιο σκέψης που λέει ότι που δεν προτείνει τίποτα, ουσιαστικά, μόνο περιγράφει, λέγοντας ότι βεβαίως στα πλαίσια μιας εξατομικευμένης κοινωνίας πρέπει να δούμε την κάθε οικογένεια ξεχωριστά, το κάθε παιδί ξεχωριστά και να δώσουμε αγάπη στα παιδιά γιατί αυτό τους λείπει και κάτι τέτοια. Και να δώσουμε βεβαίως αγάπη στα παιδιά γιατί όντως αυτό τους λείπει, αλλά τι ακριβώς εννοούμε δίνω αγάπη? Η φράση «Σ' αγαπώ, παιδάκι μου», και θες, το έχω πει τόσες φορές επειδή σ' αγαπώ τόσο πολύ, μην το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό. Μην πηγαίνεις με σιδερογροθιά στο σχολείο, θα σε αποβάλουμε και θα χάσεις τη χρονιά σου. Μα σ' αγαπώ τόσο πολύ, δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Αυτό λέτε ότι είναι πραγματική αγάπη και άσκηση γονεϊκού ρόλου ή είναι προσχηματικός λόγος και γονεϊκή αδιαφορία?
Κύριε Σαγιαννίδου, δεν χρειάστηκε να υποβάλω την τελευταία ερώτηση για το πώς βλέπετε το νομικό πλαίσιο και αν η αυστηροποίηση των ποινών μπορεί να φέρει κάτι πιο ουσιαστικό που εξήγηλε η κυβέρνηση. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Νομίζω ότι μας κάνατε μια ολοκληρωμένη ανάλυση και σίγουρα επειδή το κάθε θέμα είναι μια επιμέρους συνέντευξη θα τα ξαναπούμε και στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και στον χρόνο που είχαμε ελπίζω να έπιασα όσο περισσότερες διαστάσεις γίνεται. Σίγουρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.